Υπάρχει μόνο ένας εσπρέσο που οδηγεί στην τελειότητα, τη γεύση του καφέ. House Brand. Η αυτού εξοχώτης του ιταλικού εσπρέσο. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας από το γήπεδο του Αγίου Αρσενίου. Θα παρακολουθήσουμε σε ζωντανή μετάδοση από το sportkiklades.gr και σε μαγνητοσκόπηση βέβαια από τη Βολκάνο τηλεόραση τον αγώνα για την τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της ΕΠΣΚΙ Κλάδων με τον Άμς Βιλωτίου να υποδέχεται τον Καρτεράδο. Να περάσουμε στις συνθέσεις των δύο ομάδων. Λουλάι, Μουστάκης, Χουφοπούλος. Μουστάκης, Αποστόλης, Ισμαϊλάι, Πράσινος, Ψαράς, Ζούλης, Ευρυπιώτης, Μεμλίκα και Κοτάκης ξεκινούν για το Φιλότι. Μανιός, Βερίκοκος, Ζούλης, Βασιλάκης, Βενιαράκης, Μουστάκης, Δημήτρης και Μουστάκης Εμμανουήλ στον πάγκο της ομάδας Συνάξου. Ο Ξαγοράρης, ο Φωτεινός, ο Τόμορη, ο Κουλόλη, ο Ξαγοράρης, ο Τζούρος, ο Βαζέος, ο Χαραλαμπίδης, ο Βαζέος, ο Ανδρέας, ο Δεναξάς και ο Βαρμάζης ξεκινούν για τον Καρτεράδο. Φωτεινός, Πρέκας, Φέκας, Ροδάκης, Καράβολας, Φύτρος και Αντιμισάρης στον πάγκο για την ομάδα της Σαντορίνης. Όλα έτοιμα, ο κύριος Βακόνδιος είναι ο διαιτητής αναμέτρησης με την κυρία Ψαρά που εξετάζει τις αιστείες. Αυτή τη στιγμή εξετάζει τα δίκτυα εκεί η κυρία Ψαρά, η πρώτη βοήθος αναμέτρηση με την κυρία Μελανίτη, συμπληρώνει τη διαιτητική τριάδα. Πολύτιμος χορηγός της αναμέτρησης, ο καφές House Brand και η εταιρεία Κοκίμπα, το Δημήτρη του Κατσόνη και του Γιώργου του Καπετανάκη, τα πάντα για τις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης. Το παιχνίδι μόλις ξεκίνησε. Πρώτες αναγνωριστικές μπαλιές. Οδηγείς από τον έμπειρο τον Τάσο τον Ξαγοράρη που βρίσκεται κάτω από το goal post του Καρτεράδου. Με μπλίκα στο έδαφος, με φάουλ, λέει ο κύριος Βακόλδιος, φάουλ από το Βαρμάζι. Γυρίζουμε στην περιοχή, περνάει η μπάλα από όλους. Ο Πράσινος ήταν αυτός που έκανε την παλιά. Διώχνω του Καρτεράδου με φάουλ κερδισμένο για την ομάδα της Αντορίνης. Το νούμερο 5 ο Ξαγοράρης είναι στο έδαφος. Αλέξανδρος Γεωργαντάς στην οργάνωση της παραγωγής. Πύρος Μάκαρης στο μικρόφωνο. Το ελεύθερο. Άνοιξε το, άνοιξε το. Άνοιξε το. Τράβα το πάνω σου. Όχι. Άκου. Άνοιξε το τέρμα.
κλειστό και τράβα το πάνω σου. Όσο ανοίγει, όσο ανοίγει, ας το κάτω. Είναι τόσο απλά, ρε φίλε. Πάμε πέφτε! Πάμε πέφτε! Με το μάτι πρέπει να το ισχύεις. Από πριν. Ένα πρόβλημα με την κάμερα, πιστεύω ότι τώρα έχετε καλύτερη οπτική από το παιχνίδι. Είπαμε ότι οι συνθήκες εδώ στα γήπεδα της εντάξει είναι απαράδεκτες όσον αφορά το χώρο που φιλοξενούνται τα συνεργεία, τα τηλεοπτικά ή τον site ή όποιος θέλει να μαγνητοσκοπήσει κάποια αναμέτρηση, είναι εκτεθειμένος. Γέμισμα στην περιοχή, ο πράσινος θα διώξει, μουστάκι πιο μακριά, δεν βλέπουμε κάτι το ιδιαίτερο σε αυτά τα πρώτα 5 λεπτά της αναμέτρησης. Επενθυμίζουμε για τους φίλους που συνδέθηκαν τώρα ότι ο Αμφιλωτίου υποδέχεται τον Καρτεράδο, γιατί δεν τα αγωνίστηκε του πρωταθλήματος, 0-0, χωρίς κάποια σημαντική στιγμή. Ο καφές Χάουσμπραν και... Η εταιρεία Κοκίμπα του εξοπλισμού μαζικής εστίασης είναι η χορηγή της αναμέτρησης αυτής. Δεν έπαιζε με τράγια όμως. Όχι. Ήταν κυλαγμένη. Γι' αυτό δεν το θυμάμαι τράγια. Περνάει η μπάλα. Πριν έπαιζε καμπάνα, τώρα άλλαξε. Μεγαλύτερη λειτουργία στο δύο, γιατί έπαιζε καμπάνα. Έπαιζε καμπάνα και τώρα δεν παίζει. Πού το βλέπεις, πού. Τώρα σκατσάρι. Χωρίς σκορ λοιπόν το παιχνίδι, το χρονόμετρο που βλέπετε στους δέκτες σας ίσως έχει μία απόκληση από το δικό μας χρονόμετρο, το οποίο λέει ότι βρισκόμαστε οδεύουμε στο 7ο λεπτό, πάντα στο 0-0 το παιχνίδι. Στο έδαφος, επικίνδυνα τώρα και στην περιοχή, γυρίζει, ψάχνει να ξεμαρκάρει στο παίκτη, δεν περνάει η μπάλα από τον Τζούρο που έδιωξε με το κεφάλι, επιμένουν τώρα οι του Φιλωτίου. Out. Η μπάλα από τα χέρια του αρχηγού του Μανώλη του Κοτάκη. Εντάξει.
Μητσοτάκης, Ζούλης, μπαίνει στη φάση ο Βαζέος για να κλέψει την μπάλα, παίζεται, λέει, αφήνει το πλεονέκτημα ο κύριος Βακούδης, σταματάνε οι παίκτες του Καρτεράδου. Αρκετός ο άνεμος εδώ στο γήπεδο του Αγίου Αρσενίου, βέβαια δεν βοηθάει η ώρα και ο καιρός για να υπάρχει κόσμο να παρακολουθήσει αυτό το παιχνίδι, να βαθύ γέμισμα. Φάουλ στον πράσινο. Από το Βαρμάζι, ο οποίος έσπρωξε τον αμυντικό του Άμους Φιλωτίου, συνέχεια στο παιχνίδι. Ζούρος, Παραμάζης, μπαίνει ο Μουστάκης, ανάμεσα τους παίρνει την μπάλα, αλλά υπάρχει παρέμβαση εκεί και πλάγια η μπάλα για την ομάδα της Νάξου. Μουστάκης, αναβαθεί και μισό στη περιοχή, Ευρυπιώτης θέλει να κερδίσει από τον Κουλόλη, δεν τα καταφέρνει, ωστόσο αυτό που κερδίζει είναι ένα πλάγιο out, το οποίο θα φέρει κόσμο στην περιοχή του Ξαγοράρη. Γυρνάμε στην περιοχή, περνάει μπάλα από όλους, Βαζέος είναι γρήγορος, είναι κάτοχος της μπάλας, να δούμε την επιλογή του. Βαζέος, κλείνει ο Μουστάκης, Ψαράς, Βαζέος και πάλι στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Τζούρος, δεν περνάει μπάλα. Πράσινος, αυτή η πάσα περνάει και είναι επικίνδυνη για τον Κοτάκη στην περιοχή του Διαγώνια. Παρέβαση σωτήρια του Κουλόλη πριν ο αρχηγός του Φιλωτίου, φυσικός αρχηγός του Φιλωτίου, γίνει επικίνδυνος. Αρχηγός σήμερα στο παιχνίδι για την ομάδα της Νάξου είναι ο Μιχάλης ο Ευρυπιώτης. Κόρνερ, περνάει μπάλα στο δεύτερο δοκάρι και έχουμε κόρνερ από την απέναντι πλευρά. Ο Γιαννούλης ο πρώτος εκτέλεσης, ο Ευρυπιώτης παίζει γρήγορα, κακή η σέντρα του, πράσινος ένα σούτ το οποίο καταλήγει πολλά μέτρα out. Τα γυαλιά μου τα σπάσες, ε! Γιατί δεν τα βάζεις εδώ να πατάνε για λίγο πάνω. Θέλουν να οργανώσουν μια επίθεση τώρα με το Φωτεινό ή του Καρτεράδου. Βαζέος, κόντρα στα πόδια του Κοτάκη. Πλαγιότ. Γεμίσμα στην περιοχή, Τζούρος θέλει να κερδίσει τη κεφαλιά, Ψαράς θα διώξει, Τζούρος ανάποδο ψαλίδι, Λουλάει, πολύ ωραία στιγμή αυτή με τον Αποστόλη του Τζούρο να απειλεί άμεσα με αυτό το ανάποδο ψαλίδι. Απαντά στις ευκαιρίες θα λέγαμε η ομάδα της Σαντορίνης. Εκτελείται το κόρνερ, με γλωδιές ο Λουλάι, Ψαράς, πιο μακριά. Yeah.
Φωτεινό, σας λέει την μπάρα στο πέναλτι. Πέναξας. Μακριά από τον πράσινο, ξανά γύρω στην περιοχή από το φωτεινό. Ο Λουλάι απλά μάζωσε την μπάλα. Γιατί πάμε να κόκκινες. Βαζέος. Τζούρος. Ωραίο γέμισμα στο βαζέο τον Ανδρέα. Σουτ με το δεξί, παρέβαση και του Κουφόπουλου εκεί. Έχουμε το κόρνερ, ακόμα ένα κόρνερ για την ομάδα λοιπόν της Αδωρίνης, το οποίο όπως δίνουν τα πράγματα θα εκτελέσει ο Χαραλαμπίδης που παίρνει θέση στο σημαίακι. Ανεβάζει την απόδοση του Καρτεράδου στα τελευταία λεπτά. Βγαίνει στο πρώτο δοκάρι ο Λουλάι με γροθιές, διώχνει, έχει προηγηθεί φάουλ, επαφή με τον τερματοφύλακα στη μικρή περιοχή. Σωστά ο κύριος Βακόνδιος κοντά στη φάση. Πάντα λοιπόν στο 0-0 εδώ στο δημοκρατικό γήπεδο του Αγίου Αρσενίου. Οδεύουμε στο 15ο λεπτό της αναμέτρησης, Άμους Φιλωτίου. Καρτεράδος 0-0. Ψαράς. Στον Ευρυπιώτη επικίνδυνα, περνάει μπάλα, Ψαράς δεν μπορεί, Ευρυπιώτης στο πέναλτι, Ευρυπιώτης και πάλι. Καλή στιγμή για τους γηπεδούχους που αδράνησαν όμως να στείλουν την μπάλα προς την αίστεια του Ξαγοράρη να γίνουν πιο επικίνδυνοι. Κόρνερ, Ξαγοράρης με γροθιές, πιο μακριά η μπάλα, Μουστάκης, γέμισμα. Μαχίες, Αποστόλης δεν περνάει μπάλα, δεν αξάς. Δεν κοντρολάρει σωστά και έχουμε το πλάγιο out, παίζουν γρήγορα τώρα οι του Φιλωτίου. Ευρυπιώτης. Ζούλη σουτ. Ξαγοράρης στο σημείο. Πλαγιότ συνέχεια τώρα. Λουλάι μαζεύει. Το 8 λεπτό 0-0 το παιχνίδι εδώ στο Αγερσανή. Άμους Φιλωτίου με τον Καρτεράδο, ισόπαλες οι δύο ομάδες.
έχουμε αυτή τη φάση. Γέμισμα, πρωτοδοκάρι, πολλοί παίκτες. Ο Λουλάι βγαίνει και μαζεύει. Βαρμάζεις, αλλαγή. Ψαράς, Βαζέος, γύρισμα. Λουλάι βγαίνει, ψυχραιμά μαζεύει. Ξαγοράρης, γεμίσει Μουστάκη στην πρώτη κεφαλιά, στη Λοβάτη στην άμυνα του Αμσφιλουτίου, όπως το λέει ο Μουστάκης, Βάζιος. Θα γεμίσει ο Λουλάι, δεν θα έχει πρόβλημα, να ελέξει. Εδώ μέσα έχουν έρθει μεγάλες ομάδες, Πάμε. Πού, στη χώρα μου, ξέχασα. Πήγε το μυαλό μου το Αγερσανίδη. Εδώ κάναμε προπόνηση, ξέρω, από τον Τζεριμό. 20 λεπτό. Εδώ στο γήπεδο του Αγίου Αρσενίου, υπενθυμίζουμε, τέταρτη αγωνιστική. Αμφιλουτίου Καρτεράδος πάντα στο 0-0. Με τις δύο ομάδες να έχουν από μία καλή στιγμή. Κοκκίμπα του Δημήτρη του Κατσόνη και του Γιώργου του Καπετανάκη. Χορήγος αναμέτρηση, όπως και ο καφές, ο Χάουσμπραντ. Είναι αυτοί που στηρίζουν αυτή τη μετάδοση. Μουστάκης. Κεφαλιά. Κοτάκης, γύρισμα, Ψαγουράρης θα μαζέψει και θα παίξει γρήγορα ψάχνοντας το Βαρμάζι και τον Βαζέο, δεν περνάει η μπάλα, ο Μεμλίκα θα κοντρολάρει, ο Δεναξάς όμως έχει βάλει το χέρι του και έχει κάνει φάουλ στον μέσο του Αμσφιλωτίου, ο πράσινος. Στην την μπάλα με τον Κουφόπουλο, το Χρήστο τον Κουφόπουλο που σήμερα κάνει την πρώτη του εμφάνιση με το ομάδα του Φιλωτίου. Θέλει να αλλάξει παιχνίδι από την άλλη πλευρά για τον Κοτάκη. Δύο ομάδες δεν έχω φάσει στην Αθήνα εύκολα. Αγερσανή, Παναξή, α, τρεις. Εντάξει, μην εννοώ την άκρη. Και Λάρισα. Ο Βαζέος είναι στο έδαφος, συγκρούστηκε με τον Κουφόπουλο. Δεν πιστεύω στα μάτια μου ότι γίνανε αυτά τα πράγματα. Δεν πιστεύω. Θέλω να πω δηλαδή ότι αν φτιάξει μια ομάδα να είναι οργανωμένη, υποκειρευμένη, τώρα πώς είναι ο Ατρόμητος αυτή τη στιγμή, δηλαδή θα ήταν έτσι μια δεκαετία. Και πήγαινε ας πούμε σε όλα τα γήπεδα και χτύπαγε όλα τα μάτια. Κατάλαβε. Κάτι μου πήρε και πρωτάθλημα. Πήγε τέσσερις τελικούς, πήρε δύο κύπελλα. Αυτά και τα είπα. Αυτοί ήρθαν μετά, ο Τσουκάλης έρθει μετά. Μετά το πρωτάθλημα έρθει ο Τσουκάλης. Όχι, ήταν. Κουφόπουλος, γέμισμα. Δεν ήταν σου λέω αυτό το Ξαγοράρης. Δεν
92 ήρθε ο Τσουκάλης που κάνανε κάτι ματσάρες με το Πόνο. Που ήταν 3-3, ναι, 3-3 με το που πρότευσε να πέσει. Ξαγοράρης, περνάει μπάλα από τον Πράσινο, Βαρμάζης παραμονεύει. Επιμένουν τώρα με το Χαραλαμπίδη και με το Βαρμάζη. Η του Καρτεράδου δεν περνάει όμως η παλιά όπως θα την ήθελα. Επιμένουν τώρα με το Βαζέο. Βερίκο Κος! Βερίκο Κος! Εκεί απέναντι ρε μέσα στο χωράφι! Ναι, ναι! Νικόλα, δώσ' μου το κουπάτι και στο κολτό να σας πει. Με μιλήκα τώρα. Επιμένει η μπάλα. Out. Πλάγιο out. Ένα κερδισμένο το corner για τους. Γηπεδούχους, να δούμε την εξέλιξη της φάσης. Περνάει μπάλα, Ξαγοράρης και έχουμε το 1-0 από τον Ευρυπιώτη. Από κοντά ο Ευρυπιώτης ανοίγει το σκορ της αναμέτρησης. Κάνει το 1-0. Βρέθηκε απέναντι στον Ξαγοράρη. Στο 26ο λεπτό λοιπόν της αναμέτρησης το Φιλότη βρίσκει τον τρόπο να ανοίξει το σκορ με αυτό το σούτ του Ευρυπιώτη. Το Χαλβάς, το Χαλβάς. Ξέρεις και εσύ ότι δεν είναι καλό το βάλτα. Πού το σώδεσαι, το φίλο. Για μαζί μου, στον φίλο. Για μαζί μου. Κι εγώ θα διαβάσω από το δερμάτι μου, για 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 έλα μου λέει για αυτό θα... Πέρα το μαζί καμιά ηλιά. Ε, το μπάσα μαζί σου καμιά ηλιά. Εκεί θα μην. Μια χαρά είναι, ωραία. Είναι μπακούλας. Αθήνη είναι. Ένα φάρτσο που λέει. Θα διώξει ο Μουστάκης, όπως όπως. Γιατί δεν είμαστε, ξέρεις ποιο είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε, ανεξαρτήτως τι είναι, τι κυβερνάνε δεξιοί, αριστεροί, έτσι και μια φορά τέλος πάντων κάτι που λέγεται αριστερά.
γιατί όλοι που κυβερνάγανε. Μόνο αριστερή δεν είναι. Αριστερή είναι αυτή. Σου είναι, προέρχονται από αριστερά και προσπαθούν. Προέρχονται όλοι οι Πασόκοι. Δεν είναι όλοι οι Πασόκοι. Και ούτε είναι μεγάλο ψέμα. Και ούτε κυβέρνηση αριστερή είναι. Τι να κάνει ρε φίλε. Μπορεί να κάνει εσύ σήμερα αριστερό. Εσύ τι λες. Όχι. Ούτε μέσα στο σπίτι σου δεν πάει. Άμα ήταν αυτοί που κάνουν. Ούτε μέσα στο σπίτι σου δεν πάει κυβέρνηση αριστερά. Ούτε μέσα στο σπίτι σου. Όλοι στην ιδέα είναι αριστερή. Δεν αριστερά, πού είναι η ιδεολογία τώρα. Ρε φίλε, σε έχουν πιάσει από το λαιμό από όλη την Ευρώπη, από όλα τα αυτά, όλη η συμμορία αυτή που γυμνένεται την ανθρωπότητα. Ναι, μα η ιδεολογία των Αθηνών είναι άλλη. Εντάξει. Προσπαθούμε. Αλλά δεν μπορεί. Όχι, δεν κάνουμε και λάθη από μόνοι του. Κάνουμε πολλά. Γιατί δεν είναι εύκολο να κυβερνήσει μια χώρα. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Τέλος πάντων, μην το πάμε εκεί πέρα γιατί είναι άλλο θέμα. Εγώ ήθελα να πω ότι το μεγάλο λάθος που έγινε στην Ελλάδα είναι που απαξιώσαν εδώ και πολλά χρόνια την κλιματική εργασία, την αγροκτηνοτροφία. Τα ρήμαξαν. Που ήταν παράδοση της Ελλάδας στο εκτρομερί. Και σήμερα έχει τα καλύτερα προϊόντα σε όλο τον κόσμο και δεν μπορεί ας πούμε να τα περάσει. Πουλάνε άλλοι τα πράγματα τους, τα άνοστα και τα μολυσμένα και τα αυτά να πούμε τα πουλάνε. Έχουν βρει τρόπο και τα πουλάνε, έχουν ανοίξει τις αγορές, να μην τιμήσουν. Δεν μπορούμε να πουλήσουμε αυτά. Έρχονται όλοι και τα τρώνε εδώ και λένε κατάλαβα τι είναι, πώς είναι το φαγητό να πούμε, κατάλαβα πώς είναι η ντομάτα, κατάλαβα πώς είναι το κέφτα. Το φιλόδιο βαστάει το σκόρο μετά από 30 λεπτά αγώνα τα οποία κοντεύουμε να συμπληρώσουμε. Αυτό είναι. Ένα μηδέν τώρα. Ωραία περνάτε. Σπυρό. Σκόρδο να αλλάξουμε. Να σου πω τι θέλω να πω με αυτό. Βάλτε τα άλλα. Κάπου όταν είπες δηλαδή στην Αθήνα, κουνάζανε 70.000 Βαζέως. Θα στήσει την μπάλα ο Χαραλαμπίδης, είναι αυτός που θα εκτελέσει όμως το φάουλ. Αρκετοί παίκτες στην... στην περιοχή του Αμφιλωτίου. Περιμένει και ο κύριος Βακόνδιος να δέσει το κορδιοδόνι το Μεμλίκα. 32ο λεπτό. Να δούμε αυτή τη φάση. Καραλαμπίδης παίρνει περίεργη τροχιά η μπάλα και έχουμε την ισοφάρηση. Έχουμε το 1-1 από τον Χαραλαμπίδη, ο οποίος εκτέλεσε εύστοχα, άλλαξε την πορεία η μπάλα και κατέληξε στα δίχτυα του Λουλάη, ο οποίος δεν τον περίμενε θα λέγαμε. Είχε πάρει τη σωστή θέση, αλλά η μπάλα βρήκε στο τείχος, βρήκε σε σώματα. Και στο 32 ο Καρτελάδος φέρνει το παιχνίδι στα ίσα, έχουμε το 1-1. Ομάδα της Σαντορίνης. Με αυτό το στημένο λοιπόν του Χαραλαμπίδη. Μπαλιά από πίσω, βαζίω σε θέση offside λέει η κυρία Μελανίτη. Είμαστε έτοιμοι. Πενθυμίζουμε ότι στο 26 ο Ευρυπιώτης είχε ανοίξει το σκορ με κοντινό πλάσε. Βαρμάει στο έδαφος. Δεν
στο πέναλτι μπάλα, Κωτάκης, στο κεφάλι του Κωτάκη θα απομακρυνθεί προς στιγμής, ο Μουστάκης πιο μακριά. Βάζει ως το έδαφος. Συνονώνεται ο Βακόλτης με την κυρία Μελανίτικα. Την προηγούμενη φάση ο Κουφόπουλος. Τώρα για αυτό το στημένο. Μπάλα πλάγιο out. Βαγγέλη, το πέναρτι ήταν κάτω, διαμαρτύρεται το Χαλκί. Ήταν Βαγγέλη. Να μας κλέψα το διπλό. Καλά. Καλά, έχασε ο Λιβερτάς θέατε. Βάρ' το εκεί κανένα. Μόνος του Ιδαΐ. Ναι, κλέψαμε την μπάλα. Στον Ιδιατέ, και πόσο ο Ζούλης τώρα σε αυτό το κόρνερ για τους γηπεδούχους. Περνάει μπάλα στο δεύτερο δοκάρι, διώχνει προς στιγμής ο Ξαγοράρης. Μετά το σούτ που επιχείρει ο Ψαράς θα περάσει out. Έλα ρε, ο Μαΐτος εντάξει. Παραγωγή το πρωί μου λέει, μα δεν πες έξω. Οικονομικά πες έξω. Δεν μου λες, ο Μαΐτος έκατσε κάτω. Ψαράς, πρέπει να τροφοδοτήσει τον Ευρύ Πιώτη. Όμως εκεί ο Τόμορη βάζει σωστά το σώμα του και κερδίζει το φάουλ. Ο Μαρούλης έπαιξε. Αλλαγή. Ναι, έπαιξε 21. Ο καλύτερος παίξε ο Πιτσιρικάς ο Μάλλης. Ήταν χειρότερο να το φάσει, παραπάνω ήταν ο καλύτερος. Το η επιχείρηση Κοκκίμπα, εξοπλισμοί μαζικής εστίασης για κάθε είδους κατάστημα που θέλετε να δημιουργήσετε είναι στο διάθεσή σας να σας προμηθεύσει με τα καλύτερα υλικά και βέβαια την τεχνογνωσία που υπάρχει για οποιοδήποτε θέμα προκύψει, είτε τεχνικό είτε ένα καλό τώρα σουτ λίγο out από τα πόδια του Ζούλη. Λέγαμε λοιπόν χορηγός αναμέτρησης του Κοκκίμπα, του Δημήτρη του Κατσόνη και του Γιώργου του Καπετανάκη. Βέβαια και ο καφές, ο Χάουσμπραντ. Το δικό μας παιχνίδι, φίλε. Δεν μπορούμε να βάλουμε... Το έχω. Εσύ. Ούτε δουλειά φορέ. Είστε με την παραδοσία σου, ότι έφερα αύριο. Κάνω είσαι. Να δούμε υπέρθυνα πως θα πας αμερικούς. Ψαγοράρης θα βγει. Επιμένουν και έχουμε το 2-1 offside, λέει η κυρία Ψαρά. Ο Εύρη Πιώτης σκοράρει, αλλά η σημαία της κυρία Ψαρά έχει σηκωθεί. Νομίζω ότι χωρίς να έχουμε καθαρή άποψη θεώρησε ότι ο πρώτος δεν ήταν ο Μεμλίκα, νομίζω που... Σουτάρε ο Βρυπιώτης, ίσως ήταν λίγο πιο μπροστά, βέβαια είναι πολύ δύσκολη η φάση. Το 1-1 λοιπόν παραμένει.
Τι πότε θα παίξουμε την προοδοχή εκτός σε αυτό. Τώρα θα πάμε στο σκορ. Τι ώρα θα πάμε. Εσπίρο, το έχουμε. Αυτή είναι πρώτη, 4-2. Τι κύριε, τι είναι. 31 το λεπτό. 6 λεπτά ακόμα για τη συμπλήρωση, το 45. Στο 1-1 οι δύο ομάδες. Ψαράσε. Πλαγιώτα από τα πόδια του Βαρμάζη. Πράσινος. Θα αναλάβει να Κουφόπουλος με το κεφάλι, Βαζέος προλαβαίνει την μπάλα και η Ρία Μελανίδη λέει όμως ότι πέρασε την γραμμή. Τεσσαρακόστο λεπτό, 5 λεπτά ακόμα να συμπληρωθούν τα 45 με τις οποίες καθυστερήσεις θα υπάρξουν. Άμις Φιλωτίου, Καρτεράδος για την τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος για τον τρίτο όμιλο. Στο 1-1. Στο 26 ο Ευρυπιώτης, στο 1-0. Στο 32 ο Χαραλαμπίδης με απευθείας εκτέλεση φάουλ, το, η οποία βρήκε και σε σώματα και άλλαξε πορεία. Έκανε το 1-1. Πράσινος. Κοντάκης θα κερδίσει την κεφαλιά. Ένα σούτ ο Ξαγουράρης δεν ανισχύνει σε αυτό το σημείο. Μουστάκης, Ευρυπιώτης τον τραβάει. Ζητάει φάουλ. Παραπονιέται για τράβημα τον Μπουλόλη. Παίζεται λέει ο κύριος Βακόνδιος. Χωρίς λοιπόν πάρα πολλές φάσεις στο παιχνίδι, ωστόσο έχουμε δύο γκολ. Έχουμε το ακυρωμένο γκολ του Φιλωτίου, το οποίο διαμαρτύρηθηκε πριν λίγο, το οποίο υποδείχθηκε ως offside από την κυρία Ψάρα. Δύσκολη φάση, ίσως με τη διευκρίνηση της κάμερας μπορούμε να δούμε κάτι. Μουστάκι, θα ψάξει τον Ευρυπιώτη. Είναι αγρήγορος. Εκείνος προλαβαίνει, διεισδύει στην περιοχή. Επικίνδυνα. Παρέβαση εκεί του Φωτεινού. Σωτήρια. Αυτά τα έχει για πλάκα. Ένα μένα τώρα τον παίξει. Μονομαχίες. Μουστάκης. Ουφόπουλος ελέγχει.
Ευρυπιώτης. Τζούρος στο έδαφος ο Μουστάκης. Ένα λεπτό για να συμπληρώσουμε τα 45. Δεν θα αργήσουμε να έχουμε το τελευταίο σφύριγμα εδώ στο γήπεδο του Αγίου Αρσενίου. Μπαρμάζει, Συρτά, στο πέναλτι Κουφόπουλος θα διώξει. Επιμένει τώρα η του Καρτεράδου, κερδίζει την κεφαλιά ο Χαραλαμπίδης, αλλά έχει σπρώξει το Μουστάκι. Υπάρχει φάουλ λοιπόν, που θα εκτελέσει γρήγορα γρήγορα ο Κουφόπουλος, ψάχνοντας ποιον τον Ευρυπιώτη. Δυνατή η μπαλιά και με τη βοήθεια του Ανέμου αυτή κατέληξε πλάγιο out. 45 λεπτά στην αναμέτρηση. Αλλαγή, κακό εκτελεσμένο. Ο Ζούλης τώρα είναι στο σημείο του πλαγιού. Η μπάλα σε πόδια παικτών ο Καρτεράδου, ψάχνουν τον Ανδρέα τον Βαζέο. Κουφόπουλος θα παραχωρήσει το πλαγιό του. Ο αέρας έχει δυναμώσει εδώ στο γήπεδο του Αγίου Αρσενίου. Τηρείται το fair play τώρα, η μπάλα επιστρέφει στο Λουλάι. Ίσως είναι και η τελευταία επίθεση στο παιχνίδι. Να δούμε πόσες καθυστερήσεις θα κρατήσει ο κύριος Βακόνδιος. Αν δεν κάνω λάθος, έκανε νόημα για ένα λεπτό ακόμα. Στο έδαφος νομίζω ο Τζούρος, ναι ο Τζούρος είναι για τον Καρτεράδο, κερδίζει αυτό το φάουλ. Και τώρα έχουμε το τελευταίο σφύριγμα στο πρώτο μέρος. Ο κύριος Βακόνδιος θα στείλει τις δύο ομάδες από διτήρια να ξεκουραστούν για 15 λεπτά. Υπενθυμίζουμε ότι ο Άμος Φιλωτίου με τον Καρτεράδο είναι στο 1-1. Στο 26 οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με ένα κοντινό πλασί του Ευρυπιώτη μετά από κόρνερ που εκτέλεσε ο Μεμλίκα, και στο 32 ο Χαραλαμπίδης με απευθείας εκτέλεση φάουλ, η οποία βρήκε και στο τείχος και άλλαξε πορεία, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Λουλάι, διαμορφώνοντας το 1-1 του ημιχρόνου. Σε 15 λεπτά θα είμαστε κοντά σας για την μετάδοση του δεύτερου ημιχρόνου. Υπάρχει μόνο ένας εσπρέσο που οδηγεί στην τελειότητα, τη γεύση του καφέ. House Brand. Η αυτού εξοχότης του ιταλικού εσπρέσο. Όπως το 26 ο Ευρυπιώτης άνοιξε το σκορ, στο 32 ο Χαραλαμπίδης ισοφάρισε 1-1. Να δούμε τι μας επιφύλιωσε ο αγώνας. Σμαϊλάει. Καλό ζεστάμα. Να δούμε αν
Θα δούμε καλύτερο ποδόσφαιρο στο δεύτερο μέρος, μιας και το θέμα δεν ήταν ιδιαίτερα καλό. Οι δύο ομάδες περιορίστηκαν περισσότερο σε ένα παιχνίδι μονομαχιών και δύναμης στο πρώτο μέρος. Η εταιρεία Κοκίμπα του Δημήτρη του Κατσόνη και του Γιώργου του Καπετανάκη, όπως και ο καφές ο House Brand, είναι η χορηγή της σημερινής αναμέτρησης. Πράσινος αλλάζει για τον Ευρυπιώτη. Ζουλής με το Τζούρο. Πες του Βασίλη να πάει να... Δεν θα μείνει, ρε. Δεν αξάζει το έδαφος από τα χέρια του Ζούλη που τον τράβηξε. Βαζέως θέλει να γυρίσει. Παρέβαση του Μεμλίκα. Κοτάκης. Άλλαξε. Ευρυπιώτης, Μεμλίκα, καλό σουτ. Με υπέρανταση ο Ξαγοράρης. Πήγαινε, πήγαινε με τον Γιάννη. Τόσα παπούτσια σκώσουσε. Καλό, καλό, το επόμενο! Αγγελή, μην έχεις το μυαλό σου που σου είπε συνέχεια να αλλάζεις απέναντι τώρα. Το ελεύθερο. Τζούρος. Το λάθος, βάζει ο Σταλή να αποφεληθεί. Το Βασίλη! Βασίλη! Ευρυπιώτης. Στριφογυρίζει, απελευθερώνεται. Μπαίνει δυνατά στη φάση, υπάρχει παίκτης του Καρτελάδου στο έδαφος. Δεν σταμάει το παιχνίδι, συνεχίζει τώρα με το Μεμλίκα να μπαίνει στην περιοχή. Να βγάζει το δεύτερο δοκάρι. Έλα ρε. Να δούμε ποιος είναι ο παίκτης που βρίσκεται στο έδαφος. Το νούμερο 5, ο Ξαγοράρης. Παπά, πού είναι τα άλλα παιδιά? Μόνο το Σπυρό, εντάξει μου. Πάτα λίγο το ρωτάς. Αποχωρεί ο Ξαγοράρης, δείχνει να έχει πρόβλημα. Υποβασταζόμενος από τους Ψαρά και Κοτάκη. Υπήρχε σύγκρουση. Θα έχουμε αναγκαστική αλλαγή. Ο Ξαγοράρης δεν θα μπορέσει να συνεχίσει. Ο Αντιμισάρης. Βγάλει σίκο πάνω.
Χρόνια τώρα. Δεν έχεις πρόβλημα. Γύρω στα 30 χρόνια πρέπει να είσαι καλά. Το νούμερο 16 θα περάσει ο Καράβολας. Στο 51 λοιπόν, αναγκαστική αλλαγή. Ο Καράβολας στη θέση του Ξαγοράρη που έφυγε τραυματίας. Θα έχουμε και αλλαγή στο αμυντικό δίδυμο με την αποχώρηση του Ξαγοράρη. Ο Καράβολας είναι παίρνει θέση στην επιθετική γραμμή. Να δούμε ποιος θα αντικαταστήσει. Στο Τζούρο βλέπω και γυρίζει τα μετώπιστε να αντικαταστήσει τον Ξαγοράρη. Τζούρος, αλλαγή παιχνιδιού. Φωτεινός με το κεφάλι του. Ο Πράσινος γύρισε στο Λουλά, εκείνος δίνει συνέχεια. Συνέχεια. Στην αναμέτρηση 53ο λεπτό Άμος Φιλωτίου και Καρτεράδος 1-1 από το πρώτο μέρος. Δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο στο δεύτερο ημίχρονο. Ο καφές Χάουσμπραντ και η εταιρεία Κοκκίμπα του εξοπλισμού καταστημάτων μαζικής εστίασης είναι η χορηγή της αναμέτρησης που παρακολουθείτε ζωντανά από το sportkiklades.gr. Στην κάμερα και στην επιμέλεια είναι ο Αλέξανδρος ο Γιώργαντάς, στην μικρόφωνο ο Σπύρος ο Μάκαρης. Η πρώτη μετάδοση της ημέρας θα ακολουθήσουν ζωντανές μεταδόσεις και από το γήπεδο του ΑΟΥ Μυκόνου, στο ΑΟΥ Μυκόνου Έαντας Σύρου και στο ΔΑΚ Νάξους 3,5 ΠΑΣ Νάξου Παναξιακός. Συνέχεια τώρα στο παιχνίδι. Με αυτό το ελεύθερο Πράσινος θέλει να ελέξει. Ψαρά, στροφοδοτεί τον Ευρυπιώτη. Δεν έπαιξε το 1-2 ο Μιχάλης Ευρυπιώτης με τον Πράσινο. Δεν περνάει μπάλα, ωστόσο οι γηπεδούχοι κερδίζουν ένα πλάγιο out. Προσπαθούν τώρα να μπουν στην περιοχή με τον Μεμλίκα. Παρέβαση εκεί του Βαζέου και πλάγιο out. Πράσινος θα επιμείνει. Ψαράς, ωραία στο δεύτερο δοκάρι. Σμαϊλάει στο έδαφος, χάνει την μπάλα από το Δεναξά. Ευκαιρία αντεπίθεση τώρα για τον Καρτεράδο που με τον Βαζέο να χάνει όμως κατακράτηση μονομαχία με τον Χρήστο τον Κουφόπουλο. Επιμένουν όμως τώρα του Καρτεράδου. Να δούμε αυτή τη φάση, δεν περνάει από το Χαραλαμπίδη αυτή η πάσα. Χαραλαμπίδης επιμένει στο ύψος του πέναλτι. Ο Κουφόπουλος θα διώξει και θα λήξει αυτό το μίνι συναγερμό που πήγε να δημιουργηθεί μπροστά από την εστία του Λουλάη. Ε, Μανώλη!
ξεσπάσματα είναι αυτά που βλέπουμε στο παιχνίδι από τις δύο ομάδες, οι οποίες δεν έχουν ρυθμό. 56ο λεπτό, 1-1 εδώ στο δημοτικό γήπεδο του Αγίου Αρσενίου στην Άξο, τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος Άμος Φιλωτίου, Καρτεράδος. Αλαμπίδης θα γυρίσει, Λουλάι μαζεύει, υπάρχει σύγκρουση με τον Βαζέο και ο κύριος Βακόνδιος υποδεικνύει άμεσα το σημείο του φάουλ. Μουστάκης τώρα θα θέλει να γεμίσει για τον αρχηγό τον Κοτάκη, κερδίζει την κεφαλιά ο Μανώλης ο Κοτάκης, πιο μακριά θα διώξει ο Φωτεινιάς, επιμένουν τώρα με τον ψαρά του Φιλωτίου, πλαγιότ. Την ομάδα της Νάξου. Κερδισμένο φάουλ. Κουλόλι. Γεμίσμα απέναντι στο Βαρμάζι. Πράσινο στο έδαφος με φάουλ. Λέει ο κύριος Βακόνδιος, κακό ποιοτικά είπαμε το παιχνίδι, δεν βλέπουμε ιδιαίτερα καλό ποδόσφαιρο. Ενώ στους δέκτες σας βλέπετε και το χορηγό της αναμέτρησης που μαζί με τον καφέ του Housebrand είναι αυτοί που σας προσφέρουν αυτή τη μετάδοση και σας δίνουν την ευκαιρία να την παρακολουθείτε μέσα από το sportkiklades.gr ζωντανά και βέβαια σε μαγνητοσκόπηση από το... από τη Βολκάνο τηλεόραση, συνεργασία των δύο μέσων. Με λίγα κοντρολάρι ανοίγει το κοντρόλ του κερδισμένη παίκτης του Καρτεράδου. Το Μόρι κακή επιλογή, μακριά πλάγια ούτε η μπάλα, πράσινος είναι αυτός που θα δώσει συνέχεια στον Κουφόπουλο. Κουφόπουλος, βαθύ γέμισμα, Κοτάκης, Ξαγοράρης με γροθιές, επιμένει τώρα Ευρυπιώτης, θα σουτάρει 7, κάτι σαν σέντρα σούτ ήταν αυτό. Δεν αξάς, ανοίγει τώρα το παιχνίδι, Καράβολας, Βαζέος, δεν πιάνει. Όπως ήθελε την μπάλα, ήθελε να παίξει το 1-2 με το Δεναξά. Λουλάι, Ισμαϊλάι. Με Μλίκα, Μουστάκης. Ψάχνει τον Ψαρά. Κουφόπουλος. Το Μόρι θα διώξει. Ψηλά η μπάλα. Δεν παίζει το ποδόσφαιρο. Μουστάκης. Και πάλι βαθύ γέμισμα, Βαζέο σε ρόλο κεντρικού αμυντικού. Ενώ θα έχουμε μια αλλαγή ακόμα για τον Καρτεράδο, το νούμερο 12 ετοιμάζεται να περάσει το παιχνίδι. Στο 60 λεπτό, το νούμερο 12 ο Φωτεινός. Δεύτερη αλλαγή λοιπόν για τη φιλοξενούμενη ομάδα. Ο Φωτεινός ο Αρτέμις θα πάρει τη θέση του Βαρμάζη, Ψαρά, θα να παίξει ένα δύο με τον Κοτάκη. Κοτάκης, ωραίο σουτ, στο οριζόντιο δοκάρι. Ωραία έμπνευση από τον αρχηγό, τον φυσικό αρχηγό του Άμος Φιλωτίου, τον Κοτάκη, ο οποίος έφτιαξε ένα τεχνικό σουτ που τράνταξε το δοκάρι του Ξαγοράρη, παλιά τώρα από πίσω. Φυσικός αρχηγός είπαμε ο Μανώλης ο Κοτάκης, σήμερα το περιβραχιόνι το έχει ο Ευρυπιώτης.
Ωραία η έμπνευση αυτή, ωραίο σούτ. Από τις καλές στιγμές που θα συμπεριληφθούν στα highlight του αγώνα, τα οποία θα μπορείτε να παρακολουθήσετε σε επόμενη ανάρτηση του sportkiklades.gr. Ψαράς, προϋποθέσεις καλής επίθεσης για το φιλότιο, η οποία όμως κόπηκε εκεί από τους αμυντικούς του Καρτεράδου. Οι παιδούχοι που θέλουν ένα τέρμα, θέλουν το τρίποντο σήμερα. Ζούλη στο πρώτο δοκάρι. Ξαγοράρης είναι στο εδάφος, ζητάει φάουλ, ένα σούτ. Δεύτερο δοκάρι στο παιχνίδι από το Μουστάκι. Δεύτερο δοκάρι λοιπόν για τους γηπεδούχους από τον Αποστόλη του Μουστάκι. Πάρω λίγο εδώ το... να επιτευχθεί κάποιο τέρμα, πολυπόθετο τέρμα για τους γηπεδούχους, για να επιδιώξουν το τρίποντο, όπως είπαμε. 63ο λεπτό, δημοτικό γήπεδο Γερσενίου. Άμυς φιλωτίου, Καρτεράδος, 1-1. Ανεβάζουν την απόδοση τους γηπεδούχοι σε αυτά τα τελευταία λεπτά, παίρνουν τα ενία το αγώνα. Με βρεπιέτη στο έδαφος. Σε καλή θέση αυτό το στημένο, το Ζούλη. Ζούλης στην αγκαλιά του Ξαγοράρη, που κατάλαβε τι ήθελε να κάνει ο μέσος του άμυς φιλωτίου. Βγήκε, μάζεψε πολύ όμορφα. Μουστάκης. Ζούλη, στέλνει να παίξει με τον Μουστάκι, τον Ισμαϊλάι, δεν περνάει η μπάλα. Φωτεινός, Βαζέος, κερδίζει ο Κουφόπουλος, Ισμαϊλάι λάθος. Η μπάλα από το κόντρες, κατέληξε στα χέρια του Λουλάι που θέλει να παίξει γρήγορα. Μόνο στο εκεί ο Ευρυπιώτης, πολύ δυνατή όμως η παλιά για να την προλάβει. Βασίλη, πέτα την μπάλα μέσα! Μια νέα προσπάθεια, αυτές οι ζωντανές μεταδόσεις που παρακολουθείτε, οι οποίες σίγουρα το μόνο που μπορούμε να σας εγγυηθούμε είναι ότι θα βελτιωθούν σημαντικά, θα υπάρξουν οι απαραίτητες ρυθμίσεις και βελτιώσεις που θα είναι απαραίτητες για να φτάσει η εικόνα στους διδάκτες σας όπως πρέπει. Βέβαια με τις συνθήκες να μην είναι υπέρ μας. Οι συνθήκες είναι πολύ κακές στα γήπεδα των Κυκλάδων, δεν υπάρχουν θέσεις κατάλληλα διαμορφωμένες για να δεχθούν κάμερες και δημοσιογράφους. Συνεπώς οι μεταδόσεις είναι κάτι παραπάνω από άθλος, θα έλεγα, οι ζωντανές μεταδόσεις. Ωστόσο εμείς θα το τολμήσουμε το sportkiklades.gr όπως κάνει τα τελευταία χρόνια, έτσι
θα επιχειρήσει και αυτή την καινοτομία. Επικίνδυνη τώρα στιγμή με τον Κοτάκι να μην πιάνει καλά την κεφαλιά. Ο Ζούλης επιμένει, βγάζει στο δεύτερο δοκάρι. Καλή στιγμή, επικίνδυνη στιγμή με τον Μανώλη τον Κοτάκι εκεί να μην πιάνει την κεφαλιά όπως θα την ήθελε. Για να τη στείλει στα... προς την αιστεία του Ξαγοράρη, πήγε λίγο πλάγια η μπάλα. Πράσινος. Περίμενε λάβω. Σε λίγο να πάμε. Το Μόρι μάχεται και με τον Ευρυπιώτη. Πλάγια η μπάλα και πάλι πράσινος είναι αυτός που θα την επαναφέρει. Ανακόπτει ο Βαζέος. Ζούλης, Κοτάκης, ζυγίζει το πόδι του και έχουμε το 2-1 από τον Άμος Φιλωτίου με αυτή την ωραία συνδυασμό του Κοτάκη. Κοτάκης και Ζούλης λοιπόν συνδυάστηκαν άψογα στο 67 και ο Άμος Φιλωτίου μπαίνει μπροστά στο σκορ με 2-1. Να λοιπόν το Άμος Φιλωτίου που μετουσιώνει την υπεροχή του, την υπεροχή που είχε στα τελευταία λεπτά σε γκολ στο 67 με το Ζούλη να πλασάρει από κοντά. Να δούμε αν ο Καρτεράδος έχει κάποια απάντηση να δώσει σε αυτό το γκολ ή αν θα το Φιλώτη θα εντείνει την προσπάθειά του για να πάρει προβάδισμα ασφαλείας και να κλειδώσει το τρίποντο. Λεπτό είμαστε... 68 λεπτό, 61 το οδεύουμε εδώ στο δημοτικό γήπεδο του Αγίου Αρσενίου. Άμος Φιλωτίου Καρτεράδος 2-1. 1-1 το πρώτο ημίχρονο. Ο Ζούλης πριν λίγο έδωσε λύση στην επιθετική γραμμή. Ο Ευρυπιώτης έχει φύγει από κανονική θέση. Καλύπτεται Ευρυπιώτης, θα βγάλει στο δεύτερο δοκάρι. Κοτάκι σε πλεονεκτική θέση, χάνει την μπάλα. Πραγματικά πολύ καλή στιγμή για τον Άμος Φιλωτίου. Βαζέως θέλει να βγει στην αντεπίθεση. Υπάρχει παίκτης του Καρτεράδου στο έδαφος, δεν βγαίνει μπάλα, δύο παίκτες του Καρτεράδου τώρα στο έδαφος, Τζούρος δεν τη βγάζει ούτε ο ίδιος ο παίκτης του Καρτεράδου. Φωτεινός και έχουμε out. Κοτάκης δείχνει να τα έχει με την τύχη του για την προηγούμενη φάση. Έχεις δύο πολύ σημαντικές ευκαιρίες. Sportkiklades.gr σε αυτή τη μετάδοση. Κοκκίμπα που βλέπετε στους δέκτες σας και Καφές Χάουσμπραντ η χορηγή αυτής της αναμέτρησης. 70 λεπτό. Κουλόλι θα γεμίσει, η μπάλα θα περάσει από όλους και θα καταλήξει η πλάγια από την απέναντι πλευρά. Επιπιώτης Μαξάς, δεν περνάει η μπάλα, Μουστάκης ελέγχει, πιέζει και ο Τζούρος.
Μουστάκης, θα περάσει ωραία για τον Ψαρά. Ψαράς, Κουλόλι επιστρέφει στον εξαγοράρι την μπάλα, ψύχρεμα. Να μην το. Μαϊλάει, παραλίγο το λάθος εκεί, πίεση του Βαζέου που δίνει στο Καρτελάδο ένα... Δεν πήγε για ελιές, λέει, για να κάτσεις εδώ. Μπάς, σε πάρει μαζί. Έκανε υποχώρηση. Για να δούμε τώρα αυτό το κόρνερ, στο πρώτο δοκάρι, ο Ζούλης. Θα διώξουμε το κεφάλι, αλλά έχει γίνει φάουλ εκεί στην περιοχή, δύο παίκτες φιλωτίου στο έδαφος. Από το μαρκάρισμα αυτό, από το διεκδίκηση της θέσης από το, με τον Κουλόλι, το κεντρικό αμυντικό του Καρτεράδου. Σηκώνεται τώρα σιγά σιγά ο Κουφόπουλος. Λουλάει, θα στήσει στη γωνία και που, όπου κερδίθηκε το φάουλ. Κουφόπουλος θα δώσει συνέχεια. Ευρυπιώτης, μονομαχίες, Κουλόλι, πράσινος, βγαίνει γρήγορα. Θέλει να βγάλει την αντεπίθεση, δεν περνάει όμως η πάσα του. Μονομαχίες, η μπάλα ψηλά στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Δεν βλέπουμε πάλι ποδόσφαιρο αυτά τα τελευταία λεπτά. Μετά το 2-1 το αμφισβητείο, ο ρυθμός πάλι το αγώνα έπεσε σημαντικά. Σίγουρα τώρα οι γηπεδούχοι θέλουν να κρατήσουν αυτό το 2-1, ωστόσο θέλουν να κλειδώσουν και την νίκη. Επικίνδυνη επίθεση τώρα με τον Κοτάκη να σουτάρει και η μπάλα αρχικά φάνηκε σαν να πήγε γκολ, ωστόσο έχει πάει στην εξωτερική πλευρά των δικτύων του Ξαγοράρη. Καλό σουτ από τον Κοτάκη, τον Μανώλη. Πεναξάς, περνάει ωραία, ο Ζούλης όμως θα βάλει το πόδι του και θα διώξει. Ψαράς, πολύ ωραία, τροφοδοτεί τον Ευρυπιώτη. Ευρυπιώτης, σηκώνει το κεφάλι του, ψάχνει ξεμαργάρι στο παίκτη. Ωστόσο η σέντρα που επιχείρησε επηρεάστηκε και από τον δυνατό άνεμο που επικρατείται στο γήπεδο του Αγίου Ρωσενίου και κατέληξε out. 75 λεπτό. Δύο ένα όμως φιλωτίου. Επικρατεί απέναντι στον Καρτεράδο για την τέταρτη αγωνιστική του τρίτου ομίλου του πρωταθλήματος αλφα κατηγορίας των Κυκλάδων. Με τον αγώνα το χθεσινό μεταξύ της Λάβας και του Αστέρα Τραγιάς να είναι αυτός που άνοιξε την αγωνιστική. 2-2 οι δύο ομάδες, σίγουρα η μάχη στον τρίτο όμιλο καλά κρατεί, υπάρχουν δυνατές ομάδες όπως διαπιστώνει κάποιος, τα παιχνίδια είναι ιδιαίτερα αφύρωπα.
Αζίος, Αναξάς, Τζούρος, Φωτεινός, Μουστάκης, Μαρκαριστενά, παραχωρεί το πλάγιο out. Φωτεινός, Τζούρο, με τον Χαραλαμπίδη πήγαν να συνεργαστούν, όχι καλά όμως. Εβδομικοστό έβδομο λεπτό οδεύουμε, 13 λεπτά για τη συμπλήρωση των 90, υπάρχει χρόνος στο παιχνίδι, τόσο για τους γηπεδούχους όσο και για τους φιλοξενούμενους. Μιχάλης Ευρωπιέτης δέχεται τις παρατηρήσεις του Βακόνδιου, του διαιτητή της αναμέτρησης, για τις έντυνες διαμαρτυρίες. Ζούλης με το αριστερό, μπάλα περάσει Φωτεινός, κάνει το βαζέο, δεν καταλήγει μπάλα ποτέ σε αυτόν όμως. Κουλόλι ήταν αυτός που κάνει το ελεύθερο και ο Φωτεινός. Πράσινος, βαζέος. Πιάνει με το κεφάλι την μπάλα όσο χρειαζόταν για να φτάσει στα πόδια του Ζούλη. Κοτάκης θέλει να πασάρει στον Ευρυπιώτη, επιμένει το ράι του Φιλωτίου με το Μουστάκι να σπάει ωραία στο Μεμλίκα, φεύγει από πίσω κανονικά, αλλά η μπάλα ήταν λίγο πιο δυνατά από όσο θα την ήθελε ο μεσοεπιθετικός του Άμους Φιλωτίου. Ζέος, Ψαράς, υποφελείται. Αχλιαρό το σουτ. Χωρίς πρόβλημα μάζεψε ο Ξαγοράρης. Μαϊλάι. Πάμε, πάμε Βαζέος! Καράβολας. Προς τα πίσω η μπάλα, στον Τομόρι. Κοτάκης. Περνάει ωραία, δεν υπάρχει παίκτης να τον βοηθήσει. Δεναξάς, κερδίζει, Φωτεινός. Βαζέως, επικίνδυνα τώρα ο Καρτεράδος. Πολύ πλάγια η μπάλα για τον Καράβολα. Μουστάκης κερδίζει. Υπάρχει offside όμως από την προηγούμενη φάση. Οκτώ λεπτό, 2-1 το σκορ υπέρ του Άμους Φιλωτίου. Όλα.
Αλλαγή λοιπόν τώρα στο 80 και για τους υπέδοχους, όπου ο Ισμαηλάη φεύγει και αφήνει τη θέση του στο Βερίκοκο, όπως και για τον Καρτεράδο. Ο Βαζέος με τον Φέκα. Ζούλης, καλοχτυπημένο, λίγο out, καλό φάουλ από τον Ζούλη. Στο 83ο λεπτό αυτή η φάση, για το Φιλότη που ψάχνει τον τρόπο να κλειδώσει τη νίκη. Μένουν 7 λεπτά για τη συμπλήρωση των 90. Φωτεινός με το μουστάκι. Πιέζει ο παίκτης του Καρτεράδου, βάζει τα χέρια του. Φάουλ. Οδεύουμε προς το τέλος αναμέτρησης. Να δούμε ότι αν μας επιφυλάσσει κάτι άλλο το παιχνίδι. Φεύγει από κανονική θέση τώρα ο Ψαράς. Ωστόσο κλείνει το χώρο. Ο Κουλόλη παραχωρεί το play out. Ψαράς θα στείλει την μπάλα προς την περιοχή. Κερδισμένος ο Τόμορη με το κεφάλι. Μπάλα στα πόδια του Ζούλη. Σου το εχλιαρό που δεν ανησυχεί τον Ξαγοράρη. Θέλει να παίξει γρήγορα τώρα με τον Βαζέο. Βαζέος απελπιστικά μόνος εκεί. Ο Κουφόπουλος κέρδισε τη μονομαχία εύκολα. Και η μπάλα τώρα μετά από αυτό το διώξιμο καταλήγει στα χέρια του Ξαγοράρη, που θα δημιουργήσει μια επίθεση για την ομάδα του με αυτό το ελεύθερο. Αραλαμπίδης κάθετα, παράδειγμα στα πόδια του Δενάξα. Ζούλης θα κόψει την πορεία και έχουμε φάουλ. Στον Μουστάκη αυτό το φάουλ. Πράσινος. Κουλόλη σε play out. Θα έχουμε και νέα αλλαγή για τον Άμος Φιλωτίου. Στο 85 ο Μανιός θα περάσει το παιχνίδι. Ο Μανιός θα πάρει τη θέση του Μεμλίκα. Δύο νεαροί ποδοσφαιριστές του Άμος Φιλωτίου. Ο Καρτεράδος θα πραγματοποιήσει και αυτός αλλαγή, με τον Μπρέκα να περνάει στο παιχνίδι. Ο Φωτεινός πέρασε εκτός. Μανιός θα γυρίσει την μπάλα με το κεφάλι στον Ψαρά.
Μεναξάς, Μουστάκης θα βάλει εκεί. Το ποδητσοτήρια έχει βρει μπαλά και σε, στα πόδια του Δεναξά, ο κύριος Βακόνιος. Θα δώσει και κίτρινη κάρτα εκεί στον Καράβολα για διαμαρτυρία. Κουφόπουλος, Ζούλη στο έδαφος με φάουλ, σωστά. Και δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Φωτεινό. Για το μαρκάρισμα στο Ζούλη. Τρία λεπτά υπολείπονται για την συμπλήρωση των 90. Υπενθυμίζουμε για την τέταρτη αγωνιστική εδώ στο δημοτικό γήπεδο του Αγίου Αρσενίου, Άμς Φιλωτίου Καρτεράδος, 2-1. Κοτάκης θα σημαδεύσει τον Ευρυπιό, την μπάλα θα περάσει από όλους, θα καταλήξει out. Φέκας περνάει μπάλα από αυτόν. Νέο πλάγιο. Μια μετάδοση η οποία έγινε χάρη στην πολύτιμη χορηγία της εταιρείας Κοκίμπα, της εταιρείας που εξοπλίζει κάθε είδους επιχείρηση μαζικής εστίασης με... Να τώρα ψαράς επικίνδυνα στην περιοχή και από κοντά, από τις ευκαιρίες που δεν χάνονται αυτοί του Βερίκοκου, με κενή εστία πραγματικά ο Βερίκοκος έστειλε την μπάλα out, δεν χάνονται αυτά πραγματικά, μια φάση η οποία θα πρέπει να βλέπουμε και να ξαναβλέπουμε. Ο ψαράς τον έβγαλε πραγματικά με κενή εστία από τις φάσεις που σπάνια βλέπουμε στο 88. Βαζέως, επικίνδυνα απέναντι στο Λουλάι. Ο κύριος Βακόνιος μοιράζει κάρτες εκεί, το παιχνίδι έχει δυναμώσει επικίνδυνα, τώρα θα χρειαστεί και συμβολή του γιατρού. Ο Φέκας είναι στο έδαφος. Ας ελπίσουμε ότι δεν είναι κάτι το σοβαρό. Αλλαγή ζητάνε. Αποχωρεί ο Φέκας υποβασταζόμενος, θα παίξει με 10 ο Καρτεράδος, καθώς έχει πραγματοποιήσει και τις 4 αλλαγές που δικαιούταν στο παιχνίδι. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να συνεχίσει, δείχνει ότι συνήλθε, θα δούμε σε αυτά τα τελευταία 1-2 λεπτά που απομένουν. Χρονικά είμαστε στο 91 της αναμέτρησης, παίζουμε και ένα λεπτό στις καθυστερήσεις. Τώρα επικίνδυνα ο Ζούλης απέναντι στο Ξαγοράρη. Ζούλης και έχουμε το 3-1. Το παιχνίδι ολοκληρώθηκε εδώ σε αυτό το σημείο με το Ζούλη, το Γιαννούλη να πετυχαίνει το 3-1 για τον Άμος Φιλωτίου. Στο 92 λοιπόν η ομάδα της Νάξου. Εξασφαλίζει το τρίποντο στην αναμέτρηση. Πολλά τα λεφτά η πάσα,
δεύτερο γκολ του Ζούλη στο παιχνίδι. Ο Βενιεράκης θα περάσει το παιχνίδι, θα αντικαταστήσει τον ο πράσινος θα βγει εκτός. Ο Βενιεράκης θα πάρει τη θέση του. Είμαστε στο 92ο λεπτό. Δεν αξάς, δεν θα περάσει μπάλα. Θα αρχίσουμε να έχουμε το τελευταίο σφύριγμα στην αναμέτρηση. Ήταν μια μετάδοση του sportkiklades.gr. Ο Σπύρος ο Μάγκαρης ήταν στο μικρόφωνο. Ο Αλέξανδρος ο Γιωργαντάς στην τεχνική επιμέλεια και στην κάμερα, με την πολύτιμη βοήθεια του Μίλτου του Καράη, ο οποίος επιμελήθηκε τις φωτογραφίες της αναμέτρησης. Κοκκίμπα και Καφές Χάουσμπραντ, οι πολύτιμοι χορηγοί, οι οποίοι επίσης θα χορηγήσουν την ζωντανή μετάδοση που θα ακολουθήσει στις 3 η ώρα μεταξύ του ΠΑΣ Νάξου και του Πανεξιακού από το ΔΑΚ Νάξου, και βέβαια θα μεταδοθεί και αυτή ζωντανά μέσα από το sportkiklades.gr. Μανιός, επικίνδυνα, θα σουτάρει, ο Εξαγοράρης θα διώξει προς στιγμής. Κοτάκης. Μουστάκης. Και τώρα έχουμε το τελευταίο σφύριγμα από τον κύριο Δακόνδιο, ο οποίος κράτησε 4 λεπτά καθυστερήσεων. Εδώ λοιπόν στο ΔΑΚ Νάξου, στο δημοτικό γήπεδο του Αγίου Αρσενίου, ο Άμος Φιλωτή παίρνει μια πολύτιμη νίκη στη τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος με 3-1 απέναντι στον Καρτεράδο. Ο Ευρυπιώτης στο 26 το 1-0, στο 32 Χαραλαμπίδης το 1-1, στο 67 ο Ζήλης το 2-1 και ο ίδιος παίκτης το 91 διαμόρφωσε το τελικό 3-1 που δίνει αυτό το πολύτιμο τρίποντο, όπως είπαμε, στον Άμος Φιλωτίου. Κοκκίμπα και Καφές Χάουσμπραντ, πολύτιμοι χορηγοί της αναμέτρησης. Από όλους εμάς εδώ στο γήπεδο του Αγίου Αρσενίου, να έχετε ένα καλό απόγευμα. Υπάρχει μόνο ένας εσπρέσο που οδηγεί στην τελειότητα, τη γεύση του καφέ. Χάουσμπραντ. Η αυτού εξοχώτης του ιταλικού εσπρέσο.